Απίστευτη είναι η ταλαιπωρία πολιτών στα κτηματολογικά γραφεία, όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, ενώ σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία, αρκετές υποθέσεις πολιτών έχουν βαλτώσει για αρκετούς μήνες. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι το οργανωτικό. Από τις ανακοινώσεις όμως που κάνει η κυβέρνηση, πιστεύω ότι αυτό τουλάχιστον βρίσκεται σε πορεία επίλυσης. Πάντως, το κτηματολόγιο που βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, εμφανίζει όπως αναμενόμενο σημαντικά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Κάποια από αυτά θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα. Θα δούμε τι λύσεις μπορούν να δοθούν με βάση το ισχύον πλαίσιο, ποιες λύσεις απαιτούν οπωσδήποτε μια νέα νομοθετική τροποποίηση. Αυτό είναι το αντικείμενο της σημερινής μέρηδας. Πρόσφατα παρατάθηκε, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά μπορούμε να το πούμε, η προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών. Παρατάθηκε μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2024. Επισημαίνω την ανάγκη πολίτες να απευθύνουν στους μηχανικούς και τους δικηγόρους τους προκειμένου να διορθώσουν τα λάθη που υφίσταται αυτή τη στιγμή στο κτηματολόγιο, ειδικότερα στο κτηματολόγιο Ηρακλείου, που είναι και πάρα πολλά. Οι συνέπειες αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικές. Μιλάμε για απώλεια δικαιωμάτων. Πέρα από τα λάθη και τις όποιες αδυναμίες, αρκετά προβλήματα αντιμετωπίζουν κάτοικοι στα δυτικά προάστια του Ηρακλείου, όπως τονίζει ο Κώστας Αράπογλου. Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα που είναι εξ αδιανεμήτου και πρέπει να τακτοποιηθούν, να γίνει διαδικασία ανεξαρτητοποίησης. Και επίσης υπάρχουν περιοχές στα δυτικά προάστια του Ηρακλείου έξω από τη Χανιόπορτα που είναι μετατοπισμένες στους χάρτες του κτηματολογίου κατά 4 μέτρα. Αυτό σημαίνει εμπλοκή όλων των ιδιοκτητών. Αν κλειδώσει αυτό το πράγμα, το ένα οικόπεδο θα μπαίνει μέσα στο άλλο. Την ανάγκη στελέχωσης του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου τονίζουν δικηγόροι, οι οποίοι ευελπιστούν ότι αρκετές υποθέσεις πολιτών θα τρέξουν από τον επόμενο μήνα, καθώς θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των δικηγόρων που θα απασχοληθούν στα κτηματολογικά γραφεία σε όλη τη χώρα. Η προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε με το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα επιτρέψει την απασχόληση άνω των 1.000. Συναδέλφων στα κτηματολογικά γραφεία της χώρας. Αυτό θα γίνει από το Δεκέμβριο. Ήδη στο Ηράκλειο απασχολούνται 5 δικηγόροι, ενώ τις επόμενες ημέρες περίπου 190 δικηγόροι θα λάβουν πρόσκληση ενδιαφέροντος για να ενταχθούν στο Μητρό. Θα δοθεί η δυνατότητα σε ό,τι αφορά το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου να απασχοληθούν όλοι οι δικηγόροι που είχαν περάσει από σεμινάρια σε σχέση με τη λειτουργία του κτηματολογίου. Στο πλαίσιο επιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου με θέμα το Εθνικό Κτηματολόγιο, τέθηκαν επιτάπητος αρκετά προβλήματα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επίλυση κτηματολογικών διαφορών μέσω διαμεσολάβησης. Η δική μου εισήγηση αφορά στο πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις μέσω εξοδικαστικών τρόπων και συγκεκριμένα την κτηματολογική διαμεσολάβηση. Υπάρχουν και στο Ηράκλειο κτηματολογικοί διαμεσολαβητές και ο κόσμος μπορεί να απευθυνθεί και σε αυτούς για να δει τα προβλήματα που μπορεί να λύσει σε ό,τι αφορά την περιουσία του, την ιδιοκτησία του, που πράγματι έχει πάρα πολλά προβλήματα στις κτηματολογικές εγγραφές.